έχεις πάρει υπολογιστή, σταθερό ή laptop, δεν έχει σημασία και θέλεις να εγκαταστήσεις Windows. Δυσκολεύεσαι όμως να διαλέξεις ανάμεσα σε Home και Pro. Και δικαίως γιατί έτσι όπως τα γράφει η Microsoft στη σελίδα της δεν είναι πολύ ξεκάθαρο το τι παραπάνω προσφέρει η προέκδοση σε σύγκριση με τα Home. Αυτό ακριβώς θα ξεκαθαρίσουμε σήμερα. Και αν βαριέσαι να δεις όλο το βίντεο η απάντηση είναι Pro. Βάλε Windows 11 Pro σε κάθε υπολογιστή. Έχουμε δείξει σε βίντεο πώς γίνεται, ακόμα και σε συστήματα που φαινομενικά δεν τα υποστηρίζουν. Αλλά αγόρασε Windows 10 Pro με ένα κλειδί από το Kisman που θα βρει στην περιγραφή. Και θα εξηγήσω αμέσως γιατί. Δεν πρόκειται να κάνουμε VS ανάμεσα σε Windows 10 και 11. Μπορείτε να βάλετε και 10 αν θέλετε, αν σας αρέσει περισσότερο το user interface τους. Αλλά εδώ θα ασχοληθούμε με τα Windows 11. Η Microsoft προορίζει την home έκδοση για τους οικιακούς υπολογιστέ. Ανέκαθεν ίσχυε αυτό και στις προηγούμενες εκδόσεις Windows. Και την προέκδοση την προορίζει για τους επαγγελματίες. Αν πάμε στη σελίδα Microsoft, πουλάει στη λιανική άδειε για τα Windows 11 Home στα 145 ευρώ και τα Pro στα 259 ευρώ. Κοστολογεί δηλαδή τα Pro σχεδόν σε διπλάσια τιμή, οπότε θα περίμενε κανεί να έχουν και διπλάσια χαρακτηριστικά. Στην πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει. Τα Windows 11 σε σύγκριση με τα Windows 10 έχουν κάποιες Νέε δυνατότητε. Κάποια widgets, αλλαγέ στην εμφάνιση, καρτέλε στου φακέλου, ενσωμάτωση με το Teams κλπ. Και και Όλα αυτά τα νέα χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα τόσο στην Home όσο και στην προέκδοση. Η Microsoft δηλαδή δεν περιορίζει αυτέ τι λειτουργίε μόνο στην προέκδοση. Επίση, δεν υπάρχουν διαφορέ όσον αφορά τι ελάχιστε απαιτήσει συστήματο που έχει θέσει η εταιρεία. Αν ο υπολογιστή σα δεν μπορεί να τρέξει την Home έκδοση, τότε δεν θα τρέχει ούτε και τα Pro. Και αντίστροφα. Η πρώτη σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο εκδόσεων είναι τα όρια του συστήματο. Η Home έκδοση υποστηρίζει μέχρι έναν επεξεργαστή με 64 πυρήνες και έως 128 GB μνήμης RAM. Κάποιος θα πει κοροϊδεύοντας ότι αυτά τα νούμερα είναι ήδη υπέρ αρκετά. Πού θα βρεις επίγειο με πάνω από 64 πυρήνες ή... Ποιο τρελό θα βάλει στο σύστημά του πάνω από 128 GB RAM. Με το ζόρι βλέπουμε 32 GB RAM σε οικιακού ή οι gaming υπολογιστέ ή ακόμα και σε επαγγελματικά συστήματα. Περιμένετε όμω να ακούσετε τι υποστηρίζουν τα Pro και θα σα κοπεί το γέλιο. Στην Pro έκδοση των Windows μπορούμε να έχουμε έω 2 CPU με 128 πυρήνε και 2 TB RAM. Όσοι γνωρίζουν έστω τα στοιχειώδη από υπολογιστέ, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί Ποτέ σε οικιακό υπολογιστή, γιατί πολύ απλά δεν θα βρείτε καμία consumer μητρική να παίρνει δύο επεξεργαστέ ή τόσο πολύ RAM. Οι servers που έχουν τέτοιε απαιτήσει, προφανώ δεν θα βάλουν προέκδοση. Αδιάφορα λοιπόν τα όρια για το 99% των χρηστών. Πάμε στην επόμενη διαφορά. Στην έκδοση home η Microsoft δεν σε αφήνει να ξεκινήσει αν δεν κάνει login με λογαριασμό Microsoft, που είναι εντελώ ηλίθιο. Ακόμα και στα Pro όμω το έχει αλλάξει πλέον. Και εκεί σου ζητάει λογαριασμό Microsoft, χωρίς κάποιον προφανή τρόπο να το παρακάμψεις αν τυχόν δηλώσει ότι χρησιμοποιείς τη συσκευή για οικιακή χρήση. Αυτό μπορούσαμε να το παρακάμψουμε παλιότερα από τον υπολογιστή από το ίντερνετ για όσο κάνουμε την πρώτη εκκίνηση και το αρχικό setup. Σαφώς πάλι μπορούμε να το παρακάμψουμε με πλάγιους τρόπους και θα σας πω συνοπτικά τον πιο βολικό. Όταν κατεβάσουμε το ISO της εγκατάστασης και πάμε να το γράψουμε σε φλασάκι, αν το κάνουμε με το Rufus, το πρόγραμμα θα μα εμφανίσει μια λίστα με επιλογέ μόλι πατήσουμε Start. Εκεί θα βρούμε και την επιλογή Remove Requirement for an Online Microsoft Account. Είτε εγκαθιστούμε Home, είτε Pro, αυτή η μέθοδο θα δουλέψει για όλου. Οπότε ασήμαντη και αυτή η διαφορά. Πάμε σε κάτι πιο σημαντικό. Τα Windows 11 Pro περιλαμβάνουν επίση το Sandbox. Είναι ένα περιβάλλον απομόνωση, στο οποίο μπορούμε να εκτελέσουμε μια ξεχωριστή έκδοση του λειτουργικού συστήματο. Το πλεονέκτημα αυτό είναι ότι αν θέλουμε να εγκαταστήσουμε μια ύποπτη εφαρμογή ή αν ανοίξουμε ένα συνημμένο αρχείο που μπορεί να είναι κακόβουλο, μπορούμε να το κάνουμε μέσα στο sandbox για να μην επηρεάσει το λειτουργικό ή όποια κακόβουλη εφαρμογή. Αν κάτι πάει στραβά, απλά κλείνουμε το sandbox και όλα επανέρχονται στην αρχική του κατάσταση χωρί να επηρεαστεί ο υπολογιστή μα. Αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει καθόλου στα home. Επιπλέον, στα pro μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Hyper V που είναι η software list της Microsoft που μας επιτρέπει στην ουσία να δημιουργήσουμε εικονικές μηχανές. Μπορούμε π.χ. να τρέξουμε μια έκδοση Linux μέσα σε εικονική μηχανή στο σύστημά μας. Ούτε αυτό είναι διαθέσιμο στη home έκδοση, αλλά στην περίπτωση του Hyper-V υπάρχουν τρόποι να το ενεργοποιήσουμε. Υπόψη, αυτό δεν σημαίνει ότι το virtualization γενικότερα δεν είναι καθόλου εφικτό στα home. Μιλάμε μόνο για το Hyper-V, που είναι η virtualization λύση της Microsoft. Μπορούμε κανονικά να βάλουμε VMware ή VirtualBox στα home και να τρέξουμε ό,τι εικονικέ μηχανές θέλουμε. Οπότε, από αυτήν την κατηγορία, μόνο το sandbox είναι ίσως κάτι που θα μας φαινόταν χρήσιμο και θα μας έλειπε στα home. Μια άλλη δυνατότητα που προσφέρει η προέκδοση είναι το remote Desktop. Με αυτή τη λειτουργία μας δίνεται η δυνατότητα να συνδεθούμε απομακρυσμένα στον υπολογιστή μας. Κάτι σαν TeamViewer ένα πράγμα. Με την έκδοση Home μπορούμε να συνδεθούμε σε άλλους, αλλά δεν μπορεί άλλος να συνδεθεί σε εμάς. Και πάλι όμως... Όπω και με τι εικονικέ μηχανέ, υπάρχουν εφαρμογέ που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για αυτόν ακριβώ το σκοπό. TeamViewer που είπα προηγουμένω, AnyDesk και πάει λέγοντα. Οπότε για άλλη μια φορά, ο διαχωρισμό Home και Pro είναι άχρηστο. Όσον αφορά την ασφάλεια, και οι δύο εκδόσει, και τα home και τα pro, είναι ασφαλεί, αλλά η προέκδοση περιλαμβάνει, α πούμε, κάποιε παραπάνω λειτουργίε ασφαλεία, όπω είναι το BitLocker. Το BitLocker μα επιτρέπει, με λίγα λόγια, να κρυπτογραφήσουμε τα δεδομένα μα. Αν κάποιο μα κλέψει το laptop, δεν θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα. Η home έκδοση διαθέτει κάποιε δυνατότητε κρυπτογράφηση, αλλά όχι τόσο προχωρημένε. Όσο στα Pro. Επιπλέον, η Pro προσφέρει το λεγόμενο Windows Information Protection, που μα επιτρέπει να ορίσουμε κάποιε πολιτικέ ασφαλεία για την αποφυγή διαρροή δεδομένων εκτό τη εταιρεία μα. Αν, για παράδειγμα, διαχειριζόμαστε μια επιχείρηση και θέλουμε να αποτρέψουμε τη μεταφορά εμπιστευτικών πληροφοριών εκτό τη εταιρεία, το κάνουμε με το WIP. Και η λίστα συνεχίζεται με τι υπόλοιπε διαφορέ να έχουν να κάνουν με τέτοιου είδου χαρακτηριστικά, που ναι, μεν είναι χρήσιμα σε μια επιχείρηση με πολλού υπολογιστέ, αλλά σε έναν οικιακό χρήστη είναι παντελώ αδιάφορα. Επιγραμματικά κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι το Group Policy Editor, Kiosk Mode, Windows Autopilot, Azure Enterprise State Roaming, Mobile Device Management και άλλα. Αν δεν ξέρετε τι σημαίνουν αυτές οι λειτουργίες, δεν πρόκειται να τις χρειαστείτε ποτέ. Σύμφωνα με όλα όσα είπαμε, είναι φανερό ότι ο οικιακός χρήστης δεν θα χάσει απολύτως τίποτα αν βάλει στον υπολογιστή του τα Windows Home άντε ένα Windows Sandbox που και πάλι αμφιβάλλω για το πόσο θα το χρησιμοποιούσε κανεί στην καθημερινότητά του. Τότε όμω, γιατί είπα στην αρχή να επιλέξετε Pro αντί για τα Home, για τον πολύ απλό λόγο ότι έχουν την ίδια τιμή στα κλειδάδικα που κυκλοφορούν. Μια άδεια Home κοστίζει 13 και 26 στο Kisfan, ενώ την πρώτη αγοράζει με 13 και 63. Ε, θα πάρει την Pro και αν θες να τα πάρεις ακόμα πιο φθηνά, στα 8 και 78, θα πάρεις το κλειδί για Windows 10 Pro. Το κλειδί αυτό λειτουργεί κανονικά σε εγκατάσταση για Windows 11. Είναι δοκιμασμένο από εμάς δεκάδες φορές. Περνάς κανονικά τα Windows 11 Pro και όταν έρθει η ώρα να βάλεις το κλειδί, βάζεις το κλειδί των 10 Pro. Στο Keystone θα βρείτε και κλειδιά για Office από 20 έως 32 ευρώ, ανάλογα με την έκδοση που θα επιλέξετε. Εσείς ποια έκδοση Windows έχετε και γιατί. Πείτε μου κάτω στα σχόλια. Σε αυτό το βίντεο μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη διαδικασία εγκατάσταση στο Windows 11 σε νέο υπολογιστή ή πηγαίνετε εδώ κάτω για αναβάθμιση σε παλιό υπολογιστή. Και τα στο επόμενο.